Έχω μαζί μας τον προπονητή του μεγάλου Αλεξάνδρου Τρικάλων, τον Γιώργο Ντάμψο. Γιώργο, σήμερα μια άνετη νίκη, ξεκούραστα, χωρίς αντίσταση από την ομάδα. Ναι, πράγματι ήταν μια εύκολη νίκη, εξελίχθηκε, καθώς περίπου στο 30 είχαμε καθαρίσει το παιχνίδι προηγούμενη με 3-0. Αυτό που θέλω να σταθώ είναι κυρίως η διάθεση των παικτών μου, την οποία επαναλαμβάνουν σε κάθε παιχνίδι, με εξαίρεση το άτυχο αποτέλεσμα που είχαμε την προηγούμενη αγωνιστική. Έχουμε φτάσει ίσως στη 10η αγωνιστική και τα παιδιά πραγματικά δείχνουν πολύ μεγάλη διάθεση, πολύ μεγάλη προσαρμογή σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Είδατε σήμερα ότι για 30 λεπτά είχαμε ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο απόδοσης. Το θετικό είναι ότι αυτή η ομάδα δείχνει ότι έχει και βάθος, καθώς για διάφορους λόγους δεν αγωνίστηκαν 4 με 5 έμπειροι παίκτες. Αυτοί που κλήθηκαν να τους αντικαταστήσουν ήταν σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Παρότι με τις αλλαγές σας πήγε πολύ καλά το παιχνίδι. Ναι, πράγματι αυτό που είπα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς είμαστε στην ευχάριστη θέση σαν Τρίκαλα να έχουμε περίπου 25 ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι όλοι μάχημοι, όλοι παρόντες στην προπόνηση. Έχουμε αυτό το πλεονέκτημα για μένα, το τοπικό στοιχείο. Είναι όλοι ποδοσφαιριστές τοπικοί και από το πλατή. Έχουμε και πολλούς νεαρούς παίκτες και ελπίζουμε σε μια καλύτερη συνέχεια. Έγινε, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και ευχαριστούμε εμείς πολύ και εσάς και την προσπάθεια που κάνετε. Να είστε δίπλα στις ομάδες του Δήμου και εύχομαι καλό κουράγιο να συνεχίσετε. Πάντα είμαστε και εμείς προσπαθούμε το καλύτερο. Να είστε καλά. Γεια σας.